έκανε πολύ δυνατό μπάσιμο στην ελληνική λίγα. Εμείς οι μπασκετικοί βέβαια το γνωρίζαμε. Είναι μαζί μας ο προπονητής του Πανιωνίου, ο κύριος Λίνος Γαβριήλ. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωστά. Είσαι όλα καλά. Καλά και εμείς μέσα. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή. Τι να κάνω, μέσα κι εγώ, όπως οι υπόλοιποι, είναι μια δοκιμασία αυτή η περίοδος για όλους μας. Όπως είπε και ο παλιόφιλος Κώστας, είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχουμε εμείς και χρειάζεται υπομονή και να μένουμε σπίτι. Coach, με τον Κώστα, ήσασταν, δεν μπορέσαμε να τον έχουμε και μαζί, να τα λέγατε και μαζί. Ήσασταν συμφοιτητές, μου είπες. Ήμασταν στην ειδικότητα, το μακρινό 99 στη Θεσσαλονίκη, στα ΤΕΦΑ. Μαζί και με αρκετούς άλλους, Νίκος Κούβελας, αρκετή Ελένη Καφαντάρη, Καραδιπερίδης, Ανδρέας, λέω για τα παιδιά που ίσως γνωρίζετε. Φοβερή παρέα, ωραία παρέα και με εξαιρετικούς καθηγητές, κύριο Ιαννουτζάκο, Θωμαίδη, Τσίσκαρη κτλ. Ήταν ωραίες εποχές. Και ο Κώστας, χαίρομαι ιδιαίτερα για το που έχει φτάσει μέχρι σήμερα και είναι άξιος. Είναι ένα δυναμικό παιδί, δυνατή προσωπικότητα και έχει λαμπρό μέλλον. Βέβαια, κλήθηκε και αυτός, όπως και εσύ, να καθοδηγήσετε ομάδες ιστορικές, ομάδες μεγάλες, σε μια δύσκολη περίοδο της ιστορίας τους, έτσι. Εσύ, δηλαδή, τώρα ανέλαβες τον Πανιόνιο σε κάπου πολύ δύσκολα και έκανες εκπληκτικά πράγματα, μου επιτραπεί αυτή η κρίση. Ήρθες, κέρδισες μέσα στο Ιβανόφιο, κέρδισες μετά τον Άρη. Δηλαδή πράγματα που ίσως κανείς δεν περίμενε. Οπότε νομίζω εκείνη η τάξη έβγαλε μαχητές, coach, και εσένα και το Κώστα. Ναι, το μαχητές θα το δεχτώ, ναι. Κοίταξε, να διαφωνήσω λίγο στο κομμάτι κέρδισα. Κερδίσαμε, σίγουρα είναι ομαδικό άθλημα, είναι μια προσπάθεια που είναι από όλους μας και εντός και εκτός, δηλαδή δεν είναι ούτε κλισέ αυτά που λέω, είναι πραγματικότητα. Θεωρώ ότι σε κάθε αλλαγή σίγουρα υπάρχει ένας ενθουσιασμός ή μια αλλαγή πλεύσης ή εικόνας μιας ομάδας και ψυχολογία, σίγουρα το πιο σημαντικό, σωστό. Ναι. Αλλά δεν είχε να κάνει με αυτό. Ήταν έτσι και ο δυσκολότερο του Πανιόνιου φέτος, γιατί η ομάδα ξεκίνησε με το χαμηλότερο μπάτι στην κατηγορία μέχρι τέλους. Το έργο και του Γιάννη Λίβανου δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δηλαδή, ο Γιάννη Λίβανου δεν είχε το Σάμουελς στο ρόστερ του, για να είμαστε και δίκαιοι με το Γιάννη. Αλλά στην πορεία, με σκληρή δουλειά και με, θεωρώ, σωστή δουλειά, καταφέραμε να ξεκινήσουμε όμορφα τον πρώτο καιρό. Έτσι είναι, πράγματι. Μιλήσαμε βέβαια με τον Coach και τώρα μαζί σου για ένα πρωτάθλημα το οποίο διακόπτεται απότομα. Δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Δεν νομίζω να έχουμε, η προσωπική μου εκτίμηση. Αδικεί κάπου τις προσπάθειες τις δικές σας. Ακόμη και των ομάδων που ήταν πιο χαμηλά στην βαθμολογία, ακόμη και αυτών που κάνουν πρωταθλητισμό. Δηλαδή, κάπου κοπήκαμε πολύ απότομα σε ένα πρωτάθλημα που ήταν συναρπαστικό. Δεν παίζαμε μπασκετάρα, αλλά ήταν συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Ναι, όσον αφορά τη συνέχεια, θεωρώ ότι τώρα να είμαστε ρεαλιστές, εδώ κάνονται τα κρούσματα καθημερινά παγκοσμίως. Αλλού πολύ, αλλού λίγο. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να ξαφνικά να μπουν τα παιδιά στο γήπεδο και να παίξουν, όσο και να ερεμήσει αυτό. Δηλαδή, αντικειμενικά, όλες οι λίγες καταλαβαίνω και τα mind games και τις οικονομικές επιπτώσεις, ρε παιδί μου, και υπάρχει και το marketing και κάπου διστάζουν κάποιοι να τελειώσουν τις λίγες. Αλλά αντικειμενικά μιλώντας, δεν υπάρχει λογική στο να συνεχιστεί κανένα πρωτάθλημα. Πρέπει να βγαίνουμε μετά στο γήπεδο 2 μήνες. Πνευματικά και σωματικά δεν θα είναι κανείς έτοιμος να αντεπεξέλθει άμεσα. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να γίνει. Βασικά είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το πρωτάθλημα μέχρι το Σεπτέμβριο, τέλος πάντων. Ναι. Από εκεί πέρα, αν παίξαμε μπασκετάρα ή όχι, ή το επίπεδο, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και η οικονομική ύφεση έφερε ένα θέμα στην Ελλάδα περισσότερο, αφού μιλάμε για τη λίγκα μας. Ίσως θα έπρεπε πιο νωρίς να προσαρμοστούν όλοι στα δεδομένα αυτά. Το ότι θα έπρεπε με ένα budget το οποίο είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργηθούν συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά σύνολα πλέον παρά ομάδες των ενός ή δύο παιχτών που ήταν στο παρελθόν με τα μεγάλα budget που υπήρχαν.
Και κάπου αυτό ενόχλησε γιατί έγινε απότομα, παρακολουθώντας και εγώ από μακριά τότε. Και στην πορεία έγινε πιο έτσι, αποδεκτό από όλους και ξεκίνησαν οι ομάδες να λειτουργούν διαφορετικά. Αλλά θεωρώ ότι παρόλα τα προβλήματα, η Ελληνική Λίγα είναι στις 5 κορυφές στον κόσμο, ειδικά σε θέματα τακτικής, ίσως και πιο ψηλά. Ένας φίλος μας κοινός ρωτάει, ρώτα τον coach, μια που ήταν στη Θεσσαλονίκη και στην τάξη την καλή, εκείνη του 99, που έπαιξες μπάσκετ τότε και με ποιον προπονητή. Τότε, εντάξει, εγώ ουδέποτε υπήρξα κάποιος παίκτης με ιδιαίτερες ικανότητες. Περισσότερο μέχρι τα τοπικά είχα μείνει. Είχα παίξει το κούμπας προς το τέλος με τον Τάσο Θωμαΐδη και πριν τη φώνα και ο Αθανάσιο με τον Σπύρο τον Καλέργη από μικρή ηλικία. Ο Σπύρος, ο Καλέργης, ο οποίος τότε ήταν προπονητής ακολουθώντας τις μεθόδους Ιωαννίδη, πράγματα που έχουμε ζήσει τότε. Θέλουμε ότι ξεχωρίζα να τα πούμε. Περάσαμε όμορφα, ωραία χρόνια αθλητικά. Ο Τυφώνας ήταν μια ομάδα η οποία ήταν οικογένεια, θυμάμαι, και ο Θανάσης, αλλά ο Τυφώνας περισσότερο που θυμάμαι. Και εντάξει, περάσαμε καλά. Περάσατε καλά. Coach, να πάμε τώρα στην σημερινή έτσι, κατάσταση, όπου σταμάτησε το πρωτάθλημα βρίσκοντας έναν Πανιόνιο σε δύσκολη θέση. Πού πιστεύεις τελικά θα κατέληγε αυτό το ταξίδι? Χάνατε παίκτες, είχατε προβλήματα, κάνατε νίκες, δηλαδή παλεύατε, κοντέψατε να κερδίσετε την ΑΕΚ, χάσατε στο τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια. Δηλαδή, ενώ είχατε τόσα προβλήματα και ακουγόντουσαν τόσα πολλά για την ομάδα, βγάζατε μια φλόγα, βγάζατε μια διάθεση μες στο παρκέ. Ναι, μέχρι 4 Ιανουαρίου που κερδίσαμε τον Κολοσσό και είχε μπει έτσι η νοοτροπία νικητή στην ομάδα, γιατί κάναμε συνεχόμενες νίκες, κάναμε μια ήττα, μετά ξανακερδίζαμε, μετά δύο συνεχόμενα. Ναι. Υπήρχε και υγεία στην ομάδα, δηλαδή θέλω να πω ότι νιώθαμε όλοι καλά. Και όταν όλα είναι θέμα ψυχολογίας, δηλαδή μπορεί να είναι και κλισέ, και να το λέμε συνέχεια, αλλά πραγματικά το να γίνει προσπάθεια να υπάρχει ψυχολογία στην ομάδα, πρώτα απ' όλα στα παιδιά, στους παίκτες που είναι και πρωταγωνιστές, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και το κομμάτι ψυχολογία ήταν στα ύψη τότε και βοήθησαν πολύ και οι Έλληνες παίκτες και γύρω-γύρω στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, κάποια πράγματα με συμβόλαια τα οποία ήταν που λήγανε. Π.χ. του Σάμουελς που ήταν η κολόνα της ομάδας, που ξεκίνησε μια έτσι ανασφάλεια, το να φεύγουν παίκτες. Πράγματα τα οποία δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά αναφέρω τα γεγονότα για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Έφερε μια αναστάσεις στην ομάδα και καταλαβαίνετε, άμα φεύγει ο ένας παίκτης και φεύγει και ο δεύτερος, ο τρίτος που μένει εκεί πέρα επηρεάζεται. Έρχεται και μια ήττα, έρχεται και μια δεύτερη. Έγινε υπερπροσπάθεια από τους συνεργάτες και το προγραμματικό επιτελείο και τους γύρω, πραγματικά υπερπροσπάθεια. Και από τους Έλληνες παίκτες, ειδικά από τον Βεργίνη και τον αρχηγό μας και τον Λαμπρό, που είναι μεγαλύτερος, αλλά και τα άλλα παιδιά, τα νεότερα, να κρατήσουν τα αποδυτήρια. Γι' αυτό και υπήρχε μια ομοιομορφία και στην απόδοση και κάπου εμείς νιώσαμε ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, ανεξάρτητα τι συζητήσεις μπορεί να έχω με τη διοίκηση, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούσαμε γενικά όλοι να ελέγξουμε. Κάπου αντιδράσαμε και δουλέψαμε πιο σκληρά, γι' αυτό και βγήκε αυτή η εικόνα με την ΑΕΚ που ήταν το ρόστερ στα 30%. Και πήγαμε να κάνουμε μια νίκη η οποία θεωρώ ότι ήταν νίκη δεκαετία. Δηλαδή με το ρόστερ συγκεκριμένο και με την ομάδα που παίζαμε. Με τα δεδομένα, ναι. Ναι, τώρα ίσως δεν ήθελε να μπει εκείνο το σουτ για πολλούς λόγους, αλλά το να πάμε στην παράταση και να γίνει εκείνο το σουτ. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, γι' αυτό και ήρθε και ο κατήφορος μετά. Τώρα που θα φτάναμε, τώρα αν κρατήσω το παιχνίδι της ΑΕΚ σαν φάρος, ας πούμε, της συνέχειας, όχι του Λαυρίου που λείπανε πάλι άλλοι 2-3 από εμάς της ΑΕΚ, και θεωρήσω ότι ο Λίκιντς, ένας παίκτης που έχω σε ψηλή εκτίμηση για τη δημιουργία, την αμυντική ικανότητα, την παρελθόν του NBA που θα έμπαινε. Είχαμε δύο μάτς με Άρη και ο Νικός στην έδρα μας. Αν μέναμε όσοι είχαμε, πιθανό να καταφέραμε να κάνουμε και άλλες δύο νίκες, να μείνουμε. Τώρα, εικασίες κάνουμε όλοι. Λέω τι έχω και εγώ στο μυαλό μου τώρα στην ερώτησή σας. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα με εικασίες συζητάμε. Πολλοί φίλοι coach ρωτούν και για την δική σου παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, πώς πήρες την απόφαση να έρθεις σε μια δύσκολη λίγα. Βέβαια, εσύ, από ό,τι γνωρίζουμε, είχες εμπειρία έτσι από, ας το πούμε,
όχι τόσο διαδεδομένα πρωταθλήματα. Η Ελλάδα ήταν πιο έτσι, γνωστή, αλλά και πιο δύσκολη. Έτσι, μια πρόκληση ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Πανιώνιος, σε συγκεκριμένα δεδομένα. Πώς σου ήρθε αυτή η πρόταση στα αυτιά, πώς ήχησε, και δεν νομίζω να το σκέφτηκες πολύ, το σκέφτηκες πολύ για να έρθεις. Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι υπήρχαν και στο παρελθόν, δηλαδή και τετραετίας, πενταετίας, η δυνατότητα να έρθει στην Ελλάδα. Π.χ. στην Καβάλα, ας πούμε. Ήταν λίγο συνδυασμός καταστάσεων. Εγώ ήμουν στην Κύπρο για χρόνια, ενώ μετά τη Θεσσαλονίκη γύρισα στην Κύπρο. Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη, στο αθλητικό τμήμα. Πάντοτε ήμουν στις ομάδες μεγάλες, στο ΑΠΟΕΛ, στην ΑΕΛ, που κάνανε πρωταθλητισμό. Στην εθνική ομάδα, βοηθός, πρώτος κτλ. Εντάξει, κάπου είχα πάντα φιλοδοξία. Κάποια στιγμή, γύρω στο 12, που ήρθε η κρίση στην Κύπρο, είπα πρέπει να φύγω. Σίγουρα δεν θα μπορούσα να πάω από το Κυπριακό Πρωτάθλημα ανεξάρτητα εγώ αν ήμουν. Είχα ανδρωθεί πασχετικά στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο και είχα δουλέψει και σε ομάδες, π.χ. στον Νέστορα, στον Μεγάλο Αλέξανδρο, σαν προπονητής νεότερος φυσικά. Δεν θα μπορούσα να πω στην Αλβάνα ξαφνικά. Οπότε ήρθε μια ευκαιρία της πρωταθλήτριας τότε Αφρικής, πρωταθλήτριας Υπήρου τότε, μια ομάδα από την Τινησία, ομάδα θρύλος τότε, το Άλτο Σαχέλ, που είχε φέρει και τον κουμπάρο μου, τον Γιάννη του Μεγαλούδη. Και αποφάσισα να κάνω. Κάνατε τρομερά πράγματα εκεί, ε. Ναι, το 2012 πήγαμε σε μια ομάδα που πραγματικά ήταν η αντίστοιχη Μπαρσελόνα της Αφρικής. Πραγματικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κάτμπολ και βολή. Και νιώσαμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε βγήκα τότε γύρω στα 35-36. Και από τότε έμεινα μέσα στην Ανατολή Αφρική και το συνέχισα με ένα μικρό παραθυράκι στην Nike Larnacos που έπαιξε στην Ευρώπη τότε, στο Champions League και στο Euro Cup που είχε καλό budget και είχε συνθήκες να κατέβω. Αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν η Α1. Όταν δόθηκε η ευκαιρία και κατάλαβα ότι μπορούσα να πάρω την ευκαιρία του Πανιωνίου που ήταν ιστορικό σύλλογος και είναι μόνο Ρίγος που μπορεί να φέρει το άκουσμα να σου κάνει πρώτος Πανιωνίου όπως και να είναι. Τότε πήρα την απόφαση και ήρθα, αναλογιζόμενος φυσικά τα δεδομένα της εποχής, το ότι θα υπήρχε γήπεδο, το ότι απομακρυνθήκε ο κόσμος, το ότι η ομάδα ήταν στις χαμηλότερες κατηγορίες και ανέβηκε πρόσφατα, αλλά δεν πάβει να ήταν μια πρόκληση και να μπορέσω και εγώ να κουτσάρω στην ΕΠΕΝ. Έτσι είναι πράγματι. Ένας φίλος εδώ μας λέει, ρώτα τον κότς, έχει ενδιαφέρον η πορεία του με Αμερική, Las Vegas κτλ. Τι εννοεί? Κάθε καλοκαίρι επισκεπτόμουν εγώ το Summer League του Las Vegas ως επισκέπτης. Δεν κατάφερα ακόμη να πω επίσημα σε κάποιο staff παρόλο το ότι ήμουν κάπου εκεί γύρω, αλλά πάντα κούτσαρα σε κάποια δευτεροκρατσάτα. Μετά το NBA, το δεύτερο τάξη, ας πούμε, Global Basketball Summer League, και απλά έτυχε μια χρονιά να φτάσουμε η ομάδα μέχρι το τελικό, να πάρουμε το πρωτάθλημα ενάντια στον Ντάρελ Άμστρομ που ήταν coach στον Dallas και ήταν ο αντίπαλος coach. Και ίσως γι' αυτό αναφέρεται. Και ήταν και μια διάκριση, ας πούμε, που ήταν. Εντάξει, τον Κύπριο προπονητή ήταν ευχάριστο, ας πούμε, για μένα. Ήταν μια όθηση, ας πούμε, παρόλη την πορεία στο παρελθόν. Τώρα, έχω και ερωτήματα εδώ από φίλους και του Πανιωνίου. Μας ρωτάνε καταρχήν για τον Μπάουμαν. Είναι, λέει, 4 ή 5 τελικά. Δεν καταλάβαμε, λέει, τη θέση του, αν και είναι, λέει, και έμοιαζε, λέει, καλός παίκτης. Ναι, να σας πω. Τον Μπάουμαν τον είχα προπονήσει μια χρονιά που η Άικ Λάρνακος είχε παίξει στο Champions League μετά στο Euro Cup σε group. Που είχαν κάνει μια καταπληκτική πορεία με τα παιδιά. Ήταν αρκετά μακριά. Υπήρχε ένα σχήμα τότε, ήταν ο Πρίμος Πρέζετς, ο γνωστός, ο Σλοβένος που έκανε μεγάλη καριέρα στο NBA. Ναι, ήταν μαζί μας εκείνη τη διετία και τον είχα στο 4 τον Μπάουμαν, στο 5 τον Πρέζετς, όταν παίζαμε με ήταν λίγο βαρύς, δεν ήταν ο Πρέζετς? Παρόλο ότι ήταν βαρύς, ήταν σε απίστευτη φόρμα και ήταν και αποτελεσματικότατος. Ήταν σαν να ήταν στα χρόνια του στο NBA, physically, ας πούμε. Ο Πρίμος τότε, όταν έβγαινε, πέρναγα στο 5 τον Μπάουμαν, ο οποίος ήταν ένας παίκτης στο 2-6, απίστευτα ταλαντούχος, με ιδιαίτερη έφεση στο pick and roll, στο ρολ δηλαδή μέσα. Και με καλούς πόνγκα τότε καταφέραμε και στο pick and roll κατάσταση, τότε τον χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά σε ένα πολύ καλό επίπεδο και ανταποκρίθηκε στο 5 γιατί ήταν ένας παίκτης των 10-15-17 rebound, ας πούμε, το παιχνίδι δεν ήταν. Οπότε στο σύγχρονο μπάσκετ αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να ανταποκριθεί αρκετή ώρα στο 5 ο Μπάουμαν.
Με αυτή τη λογική ήρθε, έτσι ώστε να μπορέσει με το Σάμουελς έξω, να μπει αυτός μαζί με τον Λαυρόπουλο μέσα, να μείνει ο Φώτης στο έξω, να μπει σε καταστάσεις pick and roll ο Μπάουμαν. Δηλαδή υπήρχε μια λογική η οποία θα χρησιμοποιεί ο Μπάουμαν, ανεξάρτητα αν δεν κατάφερε να μπει στη λογική αυτή, γιατί οι παίκτες έρνουν και 2 και 3 και 4 μήνες, ειδικά και πιο ακριβή δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και ο συγκεκριμένος, αλλά θα μπορούσε να τα αποκτηθεί και στο 5, γιατί το είχαμε ξανακάνει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή, κερδίσαμε μέσα στη Μίνσκ. Τη Βαρέζα την είχαμε κερδίσει όταν είχε δύο Πρέζες σε τραυματισμό και έπαιξε ένα μήχρο ολόκληρο ενάντια στη Βαρέζα, ενάντια στον Ντέιβις της Αλγύρης. Έπαιξε 5 ο Μπάουμαν και καταφέραμε και κερδίσαμε τότε. Με αυτή τη λογική τον είχα φέρει και θα μπορούσε να τα αποκτηθεί στο 5. Θα μπορούσε να βοηθήσει. Δύο ερωτήσεις πριν σε αποδεσμεύσουμε, αν και η κουβέντα μαζί σου είναι πάντα ελκυστική και θα μπορούσε να κρατήσει πολλή ώρα για όλους τους φίλους του μπάσκετ και παίρνουν και πολλά μηνύματα που δίνουν συγχαρητήρια. Εμείς απλά κάνουμε την αγάπη μας έτσι, τη βγάζουμε προς τα έξω, προς τον κόσμο και νομίζω ότι και εσύ το μπάσκετ είναι η ζωή σου, coach, και γι' αυτό σε καλέσαμε κιόλας να μιλήσουμε έτσι και λίγο πέρα από τα ομαδικά. Δύο ερωτήσεις όμως ομαδικές, να το πούμε έτσι. Πρώτον, πώς κατάφερε ο Πανιώνιος να προσελκύσει ένα τέτοιο πολύ καλό παίκτη όπως ο Σάμουελς. Εσύ βέβαια δεν ήσουν, αλλά νομίζω ότι ένας παίκτης προσωπικότητα τον έζησες εσύ και στα καλά του και στα δύσκολά του. Τα εσωτερικά σας τα ξέρεις καλύτερα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, πώς βλέπεις τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τις κέρδισες, τις στεναχώρησες, σε κερδίσανε. Δηλαδή, έχεις εικόνα σχετικά και με την μάχη της ουράς. Γενικότερα, σαν παρουσία. Ας πάμε για το Σάμουελς πρώτα. Κοιτάξτε, επειδή ήταν πολύ κοντά το ότι ήρθε ο Σάμερς 3 μέρες πριν και μετά από 2 μέρες ήρθα και εγώ μετά την νίκη του Ρεθίμου. Ναι, ναι. Γνωρίζω ότι ο συγκεκριμένος αθλητής στη Γαλλία την προηγούμενη χρονιά στην Λιμόζ είχε μείνει έξω λόγω κάποιων προβλημάτων επικοινωνίας περισσότερο, γιατί μετά που το γνώρισα το παιδί και μετά που άκουσε και από μένα αρκετά και προσαρμόστηκε, κατάλαβα ότι είναι θέμα επικοινωνίας με το συγκεκριμένο. Λόγω αυτού όμως είχε βγει ένα κακό όνομα εισαγωγικά να πούμε στο κομμάτι επικοινωνία, γιατί ήταν αθλητής που προπονείται, δεν είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Έμεινε έξω και κάπου πανικοβλήθηκε. Εκείνη την περίοδο έτυχε, για να είμαι και δίκαιος, ο κύριος Λότσος που εκπροσωπούσε, ο Νίκο Λότσος. Είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θανάση Κοδούνη, ο οποίος τον γνώριζα από παλιά. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος ανήσυχο πνεύμα, ήθελε να δει πως η ομάδα θα πάει καλύτερα. Έκανε ένα τηλεφώνημα στο Νίκο, πες μας κάτι, σε παρακαλώ κτλ. Και στο τέλος έγινε αυτή η συζήτηση και κατάφερε να έρθει. Και τον έφερε σε εσάς. Τον έφερε σε εσάς, έτσι μου είπε ο Θανάσης. Ναι. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης που νομίζω ότι θα άλλαζε την. Αν ήταν η ομάδα σε κανονικές συνθήκες, θα άλλαζε την εικόνα, την άλλαξε δηλαδή, αλλά θα την έσωζε οριστικά, έχω την εντύπωση, coach. Σίγουρα τώρα με το Σαμ μέσα υγιή και καλά στο μυαλό, με την προσθήκη του, δηλαδή το δίδυμο Λίκινς με Σάμουελς, με τον Ντουρέν να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και τα παιδιά τα άλλα που ήταν πιο πολύ ρολίστες, γιατί σας είπα και τον Μπάτι δεν επέτρεπε να φέρουν και τα μεγάλα νόματα, τα μεγάλες διαφορές με τις άλλες ομάδες για όσους γνωρίζουν. Θεωρώ ότι θα ήταν ένα συμπαγές σύνολο. Θα μπορούσε να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία και να παίξει πιο όμορφο μπάσκετ και να μείνει και πιο ψηλά. Δηλαδή, μην ξεχνάμε 4 Ιανουαρίου, είμαστε στην Όδο Εφέση. Θεωρώ όμως ότι ο παίκτης αυτός, ναι, θα μπορούσε να προσφέρει και άλλα στην ομάδα. Τώρα, όσο αφορά την ομάδα τη Θεσσαλονίκη, έχω πει και σε πρόσφατη συνέντευξη στον ΕΣΑΚΕ. Είναι πραγματικά λυπηρό. Εμένα, ό,τι η Θεσσαλονίκη έχουμε στην καρδιά μου, σίγουρα είναι πραγματικά λυπηρό και από μακριά από το παρελθόν που παρακολουθούσα, αλλά και τώρα. Να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά στον ντουκού. Δηλαδή, κατάλαβαν ότι αυτές οι ομάδες μπορούν να ανοίγουν τρύπες χωρίς κάποιος να τους τιμωρεί. Και δεν είναι και ευθύνη μόνο των ομάδων αυτών, είναι και των γύρω που το επέτρεψαν. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να δυστυχώς να σώνονται πιθανόν από μια διακοπή, ας πούμε, λόγω μιας πανδημίας. Και να συζητάμε αυτό. Δηλαδή, είναι λυπηρό. Υπάρχει ο κόσμος, πρέπει αυτές οι ομάδες να ξαναπρωταγωνιστούν και πάλι, δεν είναι δύσκολο. Χρειάζονται όμως οργάνωση, υγιές μυαλά, όχι κάποιοι που θα μπουν για να μπουν και να φύγουν μετά για να πουλήσουν τον εαυτό τους. Πρέπει να το σταματήσει ο κόσμος αυτό, αυτοί που αγαπάνε πραγματικά τις δύο μεγάλες ομάδες της πόλης.
Και θεωρώ ότι είναι εφικτό, φτάνει κάποιος να το αποφασίσει και να καθίσει στο τραπέζι και να βρεθούν λύσεις. Μπορούν να βρεθούν λύσεις. Επίσης είναι σημαντικό, coach, να κάνουμε και μια αναφορά και για τα Ελληνόπουλα που είπες, ότι κράτησαν την ομάδα, κράτησαν τα αποδυτήρια. Δηλαδή η χρονιά που κάνει ο Βεργίνης είναι απίστευτη για μένα. Ο Φώτης έχει βοηθήσει πάρα πολύ και δεν μιλάω μόνο για το μάτς του Ιβανοφίου. Μιλάω που τον είδα από κοντά φυσικά και μετά με τον Άρη. Όλη η σεζόν του Δημήτρη είναι εκπληκτική. Ο Φώτης επίσης και με τραυματισμούς και με προβλήματα έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Και τα άλλα παιδιά, θεωρώ ότι είχατε ένα καλό κορμό από Ελληνόπουλα. Κοιτάξτε, εδώ και 20-22 χρόνια που προπονώ, θυμάμαι όλα τα γκρουπ των παιχτών, ήταν από τα καλύτερα γκρουπ παιχτών, ειδικά οι Έλληνες παίχτες. Και ο Βεργίνης, ο οποίος περνούσε μια δεύτερη νιώτη, ένας απίστευτος παίχτης, δηλαδή αποτελεσματικότατος από τρίπλα σουτ και στη δημιουργία από pick and roll, κάτι το οποίο δεν φαίνεται πολύ στον Δημήτρη, αλλά το ανακάλυψα και εγώ στην πορεία, το παιδί μπορεί να το κάνει. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου παίχτης και πέρασε πολλά με τραυματισμούς, αλλά τώρα φαίνεται η ποιότητά του που ένιωσε καλύτερα. Ο Φώτης, αν δεν είχε τραυματισμούς, κάποια στιγμή είχε 14 πόντους φτάρι πάνω σε όλη τη λίγα νούμερα Αμερικανών. Ένας παίκτης που πιστεύω στο παρελθόν θα μπορούσε να περάσει κάποια στιγμή από την εθνική ομάδα. Εδώ έκανε σε ισπανικές ομάδες, είχε ρόλο. Στα 36 του χρόνια να αποδίδει αυτό το μπάσκετ και με το ήθος που είχε στο γήπεδο και την αποτελεσματικότητα, θεωρώ ότι μπορούσε να έχει την ευκαιρία. Τώρα, ο Καμαριανός με τον Καμπερίδη, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, σε ανύπεπτο χρόνο, δηλαδή σε διαφορετικές περιόδους, βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν και θράσος. Ένιωθα άνετα να τους βάλω στο γήπεδο. Θεωρώ ότι με σκληρή δουλειά και στο σώμα και στο μυαλό, και από διαδικασία βίντεο δηλαδή, και από τα βάρη, και τη σωστή προπόνηση, έχουν περιθώρια να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και είναι και τα δύο συμπαθείς παιδιά που δουλέψανε με το κεφάλι κάτω. Ακόμη ο Τσουγκαράκης, ένα παιδί το οποίο από την πρώτη μέρα που ήρθα και μιλήσαμε στο γραφείο, ήξερε ότι θα έχει ρόλο μου, οπότε καλέστηκε και στο Αλεξάνδριο να μπει 1,5 λεπτό να βοηθήσει. Και προς το τέλος που δεν είχαμε παίκτες, κατάφερε να μας δώσει, ειδικά με την ΑΕΚ, που βάλαμε την μπάλα τρεις φορές στο πώς τελείωσε τις δύο. Αν είσαι στον πάγκο τώρα 5 μήνες και να μπαίνει να κάνει αυτό το πράγμα, σημαίνει έχει καρδιά. Όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, ένα παιδάκι το οποίο δεν έπαιξε, ο Καρακιχαλιάς, ο Γιάννης, ο οποίος είχα 7-8 κιλά με σκληρή δουλειά στην προπόνηση, βοηθούσε πάρα πολύ με το ψηλό μπασκετικό IQ που είχε στη θέση 1. Γενικά τα παιδιά ήταν ένα πολύ υγιές γκρουπ, χωρίς προβλήματα και ήμουνα τυχερός που δουλέψαμε μαζί. Και μια έτσι αναφορά πρέπει να κάνουμε σε έναν άνθρωπο που και εμένα με βοήθησε πολύ στον Ηρακλή, νομίζω και εσένα στον Πανένα, τον Θανάση τον Δούνη, που είναι φίλος μας, τον αγαπάμε. Και είναι ένας άνθρωπος που κράτησε και αυτό στην ομάδα σας σε πολλά σημεία, έτσι. Σίγουρα, εγώ δεν τον γνώριζα τον Θανάση, μόνο από μακριά παρακολουθώντας τις ομάδες ήξερα ότι είχε διάφορα πόστα στο παρελθόν. Εντάξει, εγώ προσωπικά θα πω ότι ήταν και δίπλα μου την πρώτη μέρα που ήρθα, δηλαδή και σαν άνθρωπος. Δηλαδή να πάω να πάω ένα σουλάκι εκεί στο φίλο το Μάγκη του Τρεγιόζη, να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Ήταν κοντά, αλλά ήταν και πολύ κοντά στην ομάδα. Έχει εμπειρία ο Θανάσης, βοήθησε πάρα πολύ. Θεωρώ είναι στρατιώτης του μπάσκετ. Και εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία κέρδισα ένα φίλο, δεν σου κρύβω, Κωστά. Αλήθεια είναι. Αυτό ισχύει και για μένα. Κοτς, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα, για την κουβέντα που κάναμε. Είπαμε αρκετά, θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα. Δεν θέλω να μπούμε σε πράγματα έτσι που είναι εσωτερικά. Δεν θέλω να πειράξουμε πράγματα εντός των δικών σχέσεων που έχετε δημιουργήσει. Ο Πανένας είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα. Νομίζω ότι βρει το δρόμο του με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σίγουρα. Και εγώ, Κώστα, με το πρώτα απ' όλα για το, να ευχαριστήσω όλους και τον κύριο Χριστοδούλου και την διοίκηση, τους πάντες και τον κόσμο. Γιατί οι άνθρωποι ήρθαν στα αεροδρόμια, τα κερδίσαμε τον Άρη. Πραγματικά με λυπεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα στις μεγάλες ομάδες και ισχύει για την ομάδα μου, τον Πανιόνιο. Ευελπιστώ ότι με θετική σκέψη στο μέλλον θα βρεθεί μια λύση να μπορέσει η ομάδα να σταθεροποιηθεί οικονομικά και να υπάρχει και υγεία πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα, τίποτα. Εγώ να πω στον κόσμο: μένουμε σπίτι. Αυτοί που καταλαβαίνουμε περισσότερο την κατάσταση και έχουν μια αυτοπιθαρχία, ίσως μέσα από τον αθλητισμό, να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους που
κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται ακόμη. Να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο μέσα. Θετική σκέψη, να μην τρελαθεί ο κόσμος στα σπίτια. Βρείτε πράγματα να κάνετε, να είστε δημιουργικοί. Μπορείτε να βελτιωθείτε και σαν άνθρωποι και σε αυτό που κάνετε μέσα στο σπίτι. Μην μένετε να κλείνετε τη μοίρα σας. Και από εκεί και πέρα, με θετική σκέψη και αναμονή, υπομονή, θα έρθουν καλά νέα σύντομα. Θα το περάσουμε και αυτό μαζί. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μίλησες. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.